Και σίγουρα, αν εξαιρέσουμε την τελευταία φάση που σταθήκαμε τυχεροί στη φάση του πέναλτι, νομίζω ότι είχαμε και εμείς τις ευκαιρίες, είχε και ο Ερμής. Πιστεύω, αν δεν μπαίνει το γκολ, εντάξει, το πέναλτι θα είχαμε χάσει. Αλλά όμως πιστεύω ότι στο τέλος, ότι έστω και αν είχε υπεροχή η ομάδα του Ερμή, ότι θα πιστεύω ότι με τις ευκαιρίες βάσει των ευκαιριών που είχαμε και εμείς, γιατί σίγουρα αν είχαμε πετύχει ένα γκολ πιο νωρίς, θα είχαμε ασφαλίσει τουλάχιστον το χ, ακόμα και αν μας πετύχει ναι, ακόμα και το πέναλτι ή άλλη μια φάση, αν έβγαινε στο παιχνίδι. Ήταν από την πλευρά της διοίκησης, χωρίς και θα πω και συγχαρητήρια για τη διαιτησία με την ευκαιρία αυτή που μου είπατε, γιατί πραγματικά νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ καλή διαιτησία. Εμείς κάναμε αυτή την αναφορά απλά γιατί πήγαμε στο παιχνίδι της Ρόδου με τον Ιάλτσο και επειδή γνωρίσαμε από πριν, απλά το επισημάναμε σε αυτούς, όχι να φοβηθεί ο διαιτητής. Είναι από τα παιχνίδια που θα κάνω και εγώ να ξεχάσω πραγματικά και ήδη αυτή τη στιγμή δεν είμαι στην καλύτερη κατάσταση, αν θέλετε, για να πω παιδί κουβέντες. Θα πω ότι είμαι περήφανος για τους ποδοσφαιριστές μου. Θα δανειστώ μια δήλωση του Κώστα την προηγούμενη εβδομάδα, επειδή τα παρακολουθώ, που είπε το φωστήρα θέλω να το κερδίσουν όλοι. Εγώ θα την αντιστρέψω λίγο και θα πω ότι εμείς θέλουμε να τους κερδίσουμε όλους μέσα στα Ζωνιανά. Και σε αυτό το δρόμο και το μοτίβο βαδίζει αυτή η ομάδα. Νομίζω ότι κάναμε πολύ μεγάλη προσπάθεια για ακόμα μια φορά. Παίξαμε σε ένα ρυθμό που πραγματικά μόνο θαυμαστικά μπορώ να δώσω για τους ποδοσφαιριστές. Αντιμετωπίσαμε τον πρώτο της κατηγορίας και δείξαμε ότι και εμείς είμαστε πολύ κοντά σε αυτές τις ομάδες.